Με. Αυτή είναι η τραγωδία που αντιμετωπίζουμε τώρα ως χώρα και ιδίως δεδομένη της πολύ χαμηλής ποιότητας του δημόσιου διαλόγου. Αυτή τη στιγμή, όποιος πολίτης, όποιος από τους τηλεθεατές μας ανοίξει ένα ραδιόφωνο, διαβάσει μια εφημερίδα, ακούσει μια τηλεοπτική εκπομπή, δει μια τηλεοπτική εκπομπή, είναι εύλογο με αυτά που ακούγονται να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κλείσιμο της αξιολόγησης είναι εθνικό καθήκον. Ότι αν κλείσει η αξιολόγηση έχουμε μια ελπίδα, αν δεν κλείσει καταστραφήκαμε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ακριβώς το αντίθετο ισχύει. Το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί, και δυστυχώς θα μας συμβεί, είναι να κλείσει αυτή η αξιολόγηση όπως κλείσαν τόσες άλλες από το Μάιο του 2010. Γιατί το λέω αυτό? Αν μου επιτρέπετε. Εδώ όμως ακούμε και από κυβερνητικά χείλη και νομίζω χείλη, ο κ. Τζανακόπουλος το είπε. Όλα αυτά είναι από μία αίρεση. Δηλαδή, ακόμη και να ψηφίσω τα μέτρα, αυτό που περιγράψατε, εάν δεν πάρω το χρέος, δεν θα ισχύσουν τα μέτρα. Δηλαδή, για πρώτη φορά μπαίνουν. Το πιστεύετε αυτό? Δεν είναι. Όχι, δεν ζούμε στην ίδια χώρα. Από τον Ιούλιο δεν ζούμε στην ίδια χώρα, επιτρέψτε μου. Εγώ ζω εδώ. Εσείς πηγαίνω έρχεστε και αυτό που περιγράψετε εγώ το ζω. Γιατί κάποιοι σα. Πηγαίνω έρχομαι και. Ζούμε στην ίδια χώρα, αλλά δεν ζούμε. Θέλω να προωθήσω τα συμφέροντα τη χώρα για να μου πείτε ότι δεν ζούμε στην ίδια χώρα. Ζούμε, αλλά όχι τον ίδιο χρόνο και με τους ίδιους όρους στην ίδια χώρα. Ένας από τους λόγους που βρίσκεστε εδώ αυτή τη στιγμή είναι επειδή το 2013 ήμασταν εδώ με τον Έλληνα και Τσίπρα μαζί και παλεύαμε για να ανοίξει αυτό το στούντιο. Γι' αυτό να είστε λίγο πιο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς. Δεν στους χαρακτηρισμούς. Δεν ζω σε αυτή τη χώρα, είπατε. Ναι, ότι έχετε και άλλες παραστάσεις καλύτερες. Δεν σας χαρακτηρίζω. Κρατήστε λίγο τα προσχήματα τουλάχιστον, γιατί σε αυτό το στούντιο δεν θα βρισκόσασταν αν δεν ήταν ο αγώνας εκείνων που έδωσαν τη μάχη για να ξανανοίξει. Λίγο σεβασμό σε αυτό. Νομίζω ότι άλλο είναι. Αν θα ήθελα λίγο, δεν θέλω να το επιστρέψω. Ναι. Εδώ βρισκόμαστε όλοι, γιατί αγωνίστηκαν άνθρωποι. Πριν από λίγο είπατε ότι δεν είμαστε εδώ όλοι. Σε αυτό το στούντιο είμαστε όλοι, γιατί αγωνίστηκαν πολλοί άνθρωποι για να είμαστε εδώ. Ας προχωρήσουμε. Ας το κλείσουμε όμως. Δεν σας απίφθαινα κανένα χαρακτηρισμό. Το κοινό μας θα κρίνει τι απευθύνεται. Ήθελα να θέσω το θέμα του χρέους. Δεν κάνατε αυτό. Σας εγκαλώ. Χαρακτηρίσατε εμένα σαν κάποιον που δεν ζει σε αυτή τη χώρα. Ήθελα να θέσω το θέμα ότι πέσατε πολύ... στην παγίδα της Τρόικας εσωτερικού που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την τακτική της λάσπης για να μην επιτευχθεί η συγχωρία. Αυτή τη στιγμή, αντί να μιλάμε για το χρέος, μιλάμε για το αν ο Βαρουφάκης ζει στην Ελλάδα ή όχι. Κύριε Βαρουφάκη, γι' αυτό ευθύνεστε εσείς προσωπικά και η απαράδεκτη δημοσιογραφική σας πρακτική. Συνεχίζουμε όμως. Σας επιτρέπω να λέτε ό,τι θέλετε. Συνεχίστε να εκμεταλλεύεστε την ΕΡΤ για την οποία εμείς παλέψαμε, όχι εσείς. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να λέτε ό,τι θέλετε, κρίνομαι και εγώ. Και εσείς. Πολλοί σας κατηγορούν, αν θέλετε να επαναδιατυπώσω τη φράση μου, ότι δεν ζείτε τον ίδιο χρόνο που ζούμε όλοι εμείς εδώ στην Ελλάδα για να βιώνουμε αυτά που βιώνουμε. Θέλετε να απαντήσετε σε αυτό? Βεβαίως. Από τον Ιούλιο του 2015, όταν η χώρα μας συνετρίβει, όταν εκείνο το 62% που ήταν ένα ηρωικό 62% απέναντι στην τρομοκρατία των μέσων ενημέρωσης, των κλειστών τραπεζών, του βαθαίως κατεστημένου της Ευρώπης και της Ελλάδας. Όταν αυτό συνέβη, κάποιοι από εμάς, και όχι μόνο εγώ, ξεχυθήκαμε στους δρόμους της Ευρώπης για να δημιουργήσουμε ένα πανευρωπαϊκό κίνημα, το οποίο φέρνουμε στη Θεσσαλονίκη αύριο το βράδυ, με πολύ μεγάλη χαρά και περηφάνεια, που στόχο είχε να πάρει αυτό το πνεύμα της ελληνικής άνοιξης του 2015, να το διατηρήσει, να το μεταλαμπαδεύσει παντού. Από τη Λετωνία μέχρι την Πορτογαλία, από την Ιρλανδία μέχρι τη Γερμανία την ίδια. Τα περισσότερα μας μέλη είναι Γερμανοί στη Γερμανία. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνει ανταλλαγή χρέους. Δύο-τρεις διαφορετικές ανταλλαγές χρέους, όπου τα νέα ομόλογα να έχουν ρήτρα ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ, έτσι ώστε ο ρυθμός των αποπληρωμών να συμβαδίζει με το ρυθμό της ανάπτυξης του ονομαστικού εισοδήματος της χώρας. Αλλιώς δεν υπάρχει σωσμός. Πρώτα αυτό. Και μετά οποιοδήποτε μέτρο. Και μετά τα νέα δάνεια για την αποπληρωμή της αγωγής και της τάξης. Λένε όχι, έχουν στυλώσει τώρα, τα πόδια. Μια ερώτηση που δεν έχει σχέση με την οικονομία. Καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω. Αν έχετε μια επιχείρηση και έχετε πρόβλημα με το χρέος σας απέναντι σε μια εμπορική τράπεζα, δεν μπορείτε να το αποπληρώσετε γιατί έχετε μειωμένα έσοδα. Θα πάτε στην τράπεζα και θα κάνετε μια αναδιάρθρωση χρέους πρώτα. Μετά θα κάνετε μια μεταρρύθμιση της δικής σας επιχείρησης και μετά θα ορθοποδήσετε. Εγώ δημόσιος υπάλληλος είμαι. Στη δημόσια τηλεόραση δουλεύω. Δεν βλέπω να κάνω επιχειρηματικά βήματα και γι' αυτό θα ήθελα να σας κάνω την ερώτηση. Προφανώς θα έχετε και μια πρόταση όχι μόνο για τα οικονομικά, αλλά γενικά και για τα θεσμικά ζητήματα της χώρας. Πώς θα θέλατε τη δημόσια τηλεόραση? Θυμάμαι όταν έκλεισε η ΕΡΤ.
τη στεναχώρια, την απόλυτη θλίψη που νιώσαμε όλοι. Με τον κύριο Τσίπρα που ανέβαινε στις σκάλες σας, είχαμε συναντήσει. Δεν θυμόμαστε. Και από την Αθήνα είχε ξεκινήσει η θλίψη και η προσπάθεια να αντιδράσουμε σε αυτό. Αλλά όμως θυμάμαι και μετά αυτό που κάνατε πολύ, που δημιουργήσατε την Earth Open, που ήταν μια προσπάθεια συνεταιριστικής αναβίωσης της δημόσιας τηλεόρασης χωρίς κρατικό έλεγχο. Εγώ θα ήθελα τη νέα Earth να είναι πιο κοντά στην Earth Open παρά στην παλιά Earth. Ξέρετε ότι αυτό που περιγράφεται ως κυβερνητική παρέμβαση μπορεί κάποιος να το αισθανθεί και ως βίαιη συμπεριφορά από οποιονδήποτε καλεσμένο. Και να μην το αισθανθεί μόνο από έναν υφιστάμενο ότι ένα πολιτικό προϊστάμενο εντός εισαγωγικών. Είμαι σίγουρος. Συμβαίνει πάντα. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε ότι όταν στοχοποιείτε τον καλεσμένο μας, τον καλεσμένο σας, ανοίγετε τον εαυτό σας σε μια τέτοια κατηγορία. Ιδίως όταν πηγαίνετε χέρι-χέρι με την Τρόικα Εσωτερικού και τη Λάσπη που εξαπολύει εναντίον εδώ όλο αυτό τον καιρό. Εντάξει, στερείτε στον καλεσμένο σας την εισηγορία. Δεν κρίνετε την άποψή μου. Δεν υπάρχουν κακές ερωτήσεις. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Έθεσα το ερώτημα, δεν μπορώ να σας ανταπαντήσω αυτό που λέτε. Έχετε κάθε δικαίωμα να το. Και εσείς έχετε κάθε δικαίωμα να κάνετε τις ερωτήσεις οι οποίες συνάδουν με το συστημικό δεδομένο το οποίο ήρθαμε να ανατρέψουμε μέσα από το άνοιγμα της ΕΡΤ. Αλλά αυτό είναι μια τραγική στιγμή και για εσάς προσωπικά και για την ΕΡΤ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.